Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, Παρασκευή 28 Μαΐου. Και καλεσμένος σήμερα ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα κυρία Αυρίνα και σε εσάς και στους ακροατές σας, στους ακροατές μας. Όλα καλά, καλό απόγευμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε αρχαιολόγος, εκπαιδευτικός, αλλά τον κέρδισε η αυτοδιοίκηση. Κάπως έτσι είναι, ναι. Εκπαιδευτικός δεν θα έλεγα, αρχαιολόγος, παρόλο που έχω τελειώσει φιλολογία, γιατί εκλέχθηκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 90 όταν πρώτο εκλέχθηκα, και δεν πρόλαβα δηλαδή, παρόλο που έχω διορισμό σε γυμνάσιο, δεν πρόλαβα ποτέ, αλλά έχω εργαστεί απλώς σαν αρχαιολόγος πριν εκλεγώ. Όλα καλά. Είπαμε, η αυτοδιοίκηση κέρδισε σε αυτή τη μάχη. Εκτός όμως από δήμαρχος, είστε και συγγραφέας, και πριν πάμε στα αυτοδιοικητικά. Στα πεζά και στα καθημερινά. Στα πεζά. Να πάω λίγο σε αυτό το βιβλίο εδώ, το οποίο έχει τίτλο «Η Επανάσταση στην Αττική και η Απελευθέρωση της Αθήνας». Είναι στα πλαίσια, νομίζω, των δράσεων. Το βλέπουμε τώρα κιόλας εδώ. Ναι. Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια ως χώρα, ως έθνος, και είναι και πάρα πολύ σωστά. Πρέπει, ήταν μια σπουδαία στιγμή στην εξέλιξη του ελληνισμού, αλλά και της απελευθέρωσης και της δημιουργίας του νέου ελληνικού κράτους, η Επανάσταση του 21. Όμως ελάχιστοι, θα έλεγα, έχουν ασχοληθεί με την Αθήνα και την Αττική, τι έγινε εδώ στα μέρη μας στην διάρκεια της Επανάστασης, δηλαδή ήταν ανύπαρκτη η Επανάσταση στην πρωτεύουσα και στο χώρο της Αττικής. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν και να γίνουν γνωστά. Η συμβολή της Αττικής και της Αθήνας στην Επανάσταση είναι τεράστια. Να πω επιγραμματικά δύο λόγους και μόνο. Ξέρουμε, πριν την Επανάσταση, αλλά και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο φιλελληνικό κλίμα σε όλο τον τότε γνωστό και ευρωπαϊκό κόσμο. Η αιτία που δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα είναι η ιστορία της Αθήνας, τα μνημεία της, ο λόγος, ότι έχουν γραφτεί, το διαφωτισμό και στη συνέχεια το ρομαντισμό. Τα πάντα ήταν τουλάχιστον κατά 70% που έγινε γνωστή, η αρχαία Ελλάδα βέβαια, και από εκεί δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα, ήταν Αθήνα. Και όσα έχουν γραφτεί για τους περιηγητές, για την Αθήνα και την Αττική και το Σούνιο, που το επισκέφθηκε ο Λόρδος Μπάιρον και όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν γραφτεί για άλλες περιοχές της χώρας μας, τουλάχιστον την περίοδο της Σκλαβιάς, αλλά και αμέσως μετά. Αυτή πρώτα-πρώτα λένε μια τεράστια συμβολή στην Επανάσταση. Εδώ υπήρχε το επαναστατικό ρεύμα, πώς να το πω έτσι, κλίμα της εποχής. Δεν υπήρχαν όμως όπως τα άλλα σημεία της Ελλάδας, είτε στην Πελοπόννησο, είτε Στερεά, Άρματο, Λύκια, οργανωμένες ομάδες κτλ. Γιατί η Αθήνα τότε δεν θα πω ότι ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη, και στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν η τέταρτη πόλη σε πληθυσμό σε όλα τα Βαλκάνια. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Αδριανούπολη και μετά ήταν Αθήνα. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει η Επανάσταση μέσα από την πρωτεύουσα όπως την ξέρουμε σήμερα αυτή καθεαυτή, αλλά ξεκίνησε από τα χωριά και από τα Μεσόγεια και από τα Βόρεια, ειδικά από το Μενίδη και τη Χασιά και από τα Δυτικά. Οι χωρικοί, οι ξωτάριδες όπως τους λέγανε οι Αθηναίοι, ήταν αυτοί που απελευθέρωσαν την Αθήνα στις 25 του Απρίλη του 1821, μια πολύ σημαντική ημερομηνία που δεν έχει γιορταστεί ποτέ. Ήρθε η στιγμή, νομίζω, να το... Εορτάζουμε σε όλη την Ελλάδα και πολύ σωστά κάνουμε, και τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα και την Κρήτη. Την και απελευθέρωση. Πολύ σωστά. Την απελευθέρωση Αθήνα. Βεβαίως εδώ γίνεται κάθε την 25 Μαρτίου και σωστά στην πρωτεύουσα πρέπει να γίνει η εκδήλωση και η τιμή, ο εορτασμός για όλη τη χώρα. Σωστά, γιατί είναι η πρωτεύουσα. Όμως αυτή καθεαυτή την Αθήνα δεν πρέπει να την τιμήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν και το αίμα τους και αγωνίστηκαν και απελευθέρωσαν τη μετέπειτα. Είναι μια ωραία πρόταση. Το έχω προτείνει μέσα στο βιβλίο, δεν έχω εισακουστεί ακόμα. Αλλά και στην περιφέρεια, μια ξέρω ότι είστε και περιφερειακή σύμβουλος, και στο Δήμαρχο Αθηναίων έχω προτείνει, και στην Ένωση στην Πέδα των Δημάρχων, ακόμα Ευήκο ΑΗ, όταν δεν έχουμε ακούσει, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει, συγγνώμη, είναι ζωντανή εκπομπή, να το πούμε αυτό. Ναι, είχαμε ξεχάσει να πούμε το τηλέφωνο, το πούσαμε τώρα. Και θα πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς και σαν Δήμος έχουμε σηκώσει πάρα πολύ το θέμα της Επανάστασης στην Αττική. Ξέρετε, μαθαίνουμε την ιστορία όλου του κόσμου. Μαθαίνουμε σωστά την ιστορία της χώρας μας και πάρα πολλές φορές δεν ξέρουμε την ιστορία στενά του τόπου μας και της περιοχής μας. Επειδή θα μιλάμε ώρες αν συνεχίσουμε το βιβλίο. Το κλείνουμε. Απλά ο απόϊχος αυτής της έκδοσης είναι ότι πάρα πολλοί φίλοι που βλέπουν το βιβλίο
Λένε, γίνανε τόσα πράγματα και δεν τα γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξέρουμε. Είναι άγνωστη η Αθήνα. Όπως άγνωστο ήταν και το όλο βιβλίο που έχετε γράψει. Δηλαδή, τώρα με προκαλείτε με τα βιβλία σας. Θα έρθετε να κάνουμε εκπομπή μόνο για τα βιβλία. Για τους Αρβανίτες. Γιατί και αυτό δεν έχουμε. Το αρχείο του Φουρή και ετοιμάζω και ένα δεύτερο που θα βγει το Σεπτέμβριο του Χρήστου Πέτρου Μεσογείτη. Επίσης μια τεράστια συλλογή αρβανίτικου υλικού, τραγούδια, ποίηματα, παροιμίες και όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε όταν θα βγει το βιβλίο. Στο διατάφτα ότι τα χωριά και οι Αρβανίτες της Αττικής ήταν αυτοί που πρώτοι ξεσηκώθηκαν και έδωσαν το μήνυμα της ελευθερίας. Πρέπει να πω ότι αυτό το βιβλίο το έχω διαβάσει, ήμουνα στην παρουσίαση. Ναι. Οπότε το έχω εικόνα. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να γυρίσουμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, στην καθημερινότητα, στα πεζά, πράγματα όπως είπατε και πριν. Και βρισκόμαστε τα τελευταία 1,5 χρόνο μπροστά σε μια πανδημία. Μια πανδημία η οποία φαίνεται αυτές τις ώρες ότι υπάρχει μια βελτίωση. Αυτό είναι για το καλό όλων μας. Μια πανδημία. Αλλά τι πιστεύετε, βρισκόμαστε μια πανδημία που, κοντά, όπως είπατε, μακριά. Τα τελευταία 2 χρόνια αναστάτωσε τη ζωή μας, αναστάτωσε ανθρώπινες σχέσεις, αναστάτωσε την κοινωνία, αναστάτωσε και την ίδια την πολιτεία, με τεράστιες επιπτώσεις και στην οικονομία. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, εδώ καθημερινά αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Και αυτό που πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά είναι η επόμενη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Αυτό προσπαθούμε. Κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, νομίζω ότι κάποια μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα. Δεν ληφθήκαν την ώρα που θα έπρεπε. Λήφθηκαν στη συνέχεια πολύ αυστηρά μέτρα χωρίς να έχουν την απόδοση την οποία θα έχουν. Φτάσαμε αρκετούς μήνες να είμαστε στο lockdown. Πλέον ο κόσμος να μην αντέχει άλλο το κλείσιμο. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα, ενώ ανακοίνωνε η κυβέρνηση, ανακοίνωνε η πολιτεία μέτρα, ο κόσμος δεν πειθαρχούσε, είτε σε επίπεδο νεολαίας με τα διάφορα κορονοπάρτι που γινόντουσαν, είτε κυρίως στις δικές μας περιοχές που το βιώναμε, που είμαστε λίγο έξω από την Αθήνα, με θάλασσες και παραλίες και πράσινο, που ο κόσμος έβγαινε, αψηφούσε πλέον τα μέτρα και έβγαινε λίγο για να πάρει κάποια ανάσα. Αυτό λοιπόν μας υποδηλώνει ότι θα έπρεπε να υπήρχε κάποιος τρόπος και κάποια μεθόδευση, όχι του αυστηρού με την έννοια της επιβολής, αλλά του αυστηρού με την έννοια ότι θα έπρεπε να υπήρχε και ένας συνδυασμός με την ίδια μας τη ζωή. Κούρασε τόσο πολύ αυτό το πράγμα που κάποια στιγμή δεν μπορούσε να ελεγχθεί και αυτό είναι λάθος. Ναι, τι κάνουμε τώρα. Αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι ζήσαμε και μία περίοδο αρκετά επικίνδυνη. Δηλαδή η προσπάθεια, πιστεύω, ήταν στο να έχουμε όσο το λιγότερο άτομα να μπουν στη ΣΜΕΘ. Όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα να μπουν στα νοσοκομεία. Και είδατε ότι φτάσαμε ένα διάστημα να γεμίσουν σχεδόν όλα τα νοσοκομεία, όλες οι ΜΕΘ, να φτάσαμε σχεδόν στο χείλος της έκρηξης και στο χείλος της κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Οριακά πήγαμε. Οριακά φτάσαμε. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια, ότι αυτό θα αρχίσει να αποδίδει. Αποδίδει τις τελευταίες μέρες, δεν είχε αποδώσει τις προηγούμενες. Πιστεύω όμως ότι θα ήταν και το τελευταίο, τα μέτρα που περάσαμε το lockdown να είναι τα τελευταία, αν αποδώσει το σύστημα αυτό και κυρίως. Ναι, και κυρίως αυτό που έχω να πω προς τους συμπολίτες μας, που έρχονται πάρα πολύ προς τα μέρη μας, τους περιμένουμε, τους θέλουμε. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα. Το παρατήσαμε και πέρυσι αυτό στην περιοχή μας, ακριβώς λόγω του φόβου. Ο κόσμος δεν έφυγε να πάει μακριά, ούτε στα μέρη του, ούτε στα χωριά του, ούτε σε νησιά κτλ. Οπότε είχατε πάρα πολύ κόσμο. Έμεινε στις δικές στην Αττική σας παραλίες. Και ειδικά Σαββατοκύριακα, αλλά και κάθε μέρα, έβγαινε ο κόσμος της Αθήνας να πάρει μια ανάσα. Θα έλεγα, εμείς από δική μας πλευρά κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Κάποια μέτρα μέσα σε αυτή την πολυκοσμία να εφαρμόζεται, ο κόσμος παραλίες να κάθονται μακριά, κάποια στιγμή και με μεγάφωνα, κινητά στα αυτοκίνητα φωνάζαμε να κάθονται μακριά, να τη χαίρεται ο κόσμος στη θάλασσα αλλά και να προσέχει. Αλλά διαπίστωσε ότι ο κόσμος σε πάρα πολλά σημεία πειθαρχούσε και μόνος. Το ίδιο έγινε και στα μέσα εστίασης, γιατί ξέρεις την ψυχολογία. Πάνε να κάνω ένα μπάνιο, τώρα να τσιμπήσω και ένα μεζεδάκι αφού με απλώ. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Οικονομικά λοιπόν η περιοχή μας και πέρυσι το διαπίστωσε, αλλά έτσι φαίνεται και φέτος, δεν θα έχει τις επιπτώσεις όπως θα έχουν άλλα σημεία. Όπως θα έχει το κέντρο ή όπως θα έχουν αυτά καθε αυτά μέρη τουριστικά. Εμείς δεν θα έλεγα ότι είμαστε τουριστικό μέρος, θα έλεγα ότι είμαστε παραθεριστικό, είναι ο σωστός όρος. Είναι μια μεγάλη. Έχετε έναν Δήμο καλλικρατικό. Με 22 χιλιόμετρα παραλία, βέβαια. Που η Αθήνα εκεί έρχεται να πάρει μια ανάσα και το θέλουμε γι' αυτό. Η έκκληση που απευθύνω προς όλους είναι να είμαστε προσεκτικοί και θα περάσουμε καλό καλοκαίρι και κυρίως και εσείς που ερχόσαστε που θέλετε να ανασάνετε θα περάσετε καλά. Αυτό το προσπαθούμε από κάθε πλευρά και νομίζω ότι ο κόσμος το εφαρμόζει.
Δηλαδή το βλέπα και το πέρυσι το καλοκαίρι, που δεν ήταν τη διάρκεια του καλοκαιριού έντονα τα μέτρα στην όμευση όπως ήταν το χειμώνα, αλλά ο κόσμος ακολουθούσε. Σαφώς και υπήρχαν εξαιρέσεις. Είναι όλα, θα πάει και στα παράκια της, τι να κάνουμε, δεν μαζεύεται. Υπάρχει ακόμη, παρόλο ότι έχουν μιλήσει τόσο πολύ για τον εμβολιασμό, υπάρχουν άτομα τα οποία ακόμα δυστυχώς... Και αρνητές και διστάζουν και φοβούνται και όλα αυτά και φοβούνται. Εντάξει, και αυτό λογικό που... είναι και ανθρώπινο γι' αυτό, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία το έχει κάνει. Εγώ, παρόλο που πέρασε και ο ίδιος κορονοϊό. Αυτό πήγα να πω. Εσείς βιώσατε το θέμα του. Ναι, ευτυχώς όχι ελαφριά. Ελαφριά, θα έλεγα. Και εγώ και η οικογένειά μου, ευτυχώς το περάσαμε εύκολα. Και παρόλο που έχω αντισώματα, γιατί έχω κάνει δύο φορές τεστ αντισωμάτων, έκανα και το εμβόλιο. Έτσι και πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Είχατε την τύχη, μάλλον, στο Δήμο σας να έχετε κέντρο υγείας. Και αυτό νομίζω ότι εξυπηρέτησε και αρκετό πληθυσμό από τους όμορους Δήμους που προσήλθαν για τον εμβολιασμό. Το Κέντρο Υγείας Καλυβίων είναι ένα από τα κέντρα που πραγματικά το προσωπικό του, όταν θα περάσει αυτή η πανδημία, θα πρέπει να το κατατάξουμε, χωρίς να πω υπερβολή, στους ήρωες. Ήταν από την αρχή κέντρο αναφοράς, από πέρυσι όταν λήφθηκαν τα πρώτα μέτρα για το lockdown, Γενάρη, Φλεβάρη, πότε ήτανε. Από τότε μέχρι σήμερα είναι κέντρο αναφοράς όλης της Νότιας Αττικής. Εμείς και η Ραφίνα ήταν κέντρα αναφοράς, όχι τα υπόλοιπα κέντρα στους άλλους Δήμους. Καταλαβαίνετε πόσος κόσμος περνούσε και πόσο το προσωπικό αυτό ήταν εκτεθειμένο. Στη συνέχεια έγινε και κέντρο εμβολιασμού και παράλληλα οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν και τα καθημερινά περιστατικά. Δεν ενισχύθηκε ιδιαίτερα, παρόλο που έτσι όλο αυτό το διάστημα φωνάζαμε για να στελεχωθεί με κόσμο, ακριβώς γιατί ήταν το μοναδικό που εξυπηρέτησε τις ανάγκες της πανδημίας. Ένας ή δύο γιατροί ήρθαν έκτακτοι, που ήταν ο κόσμος που δεν επαρκούσε. Σήμερα εμβολιασμοί πιάνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, κάνει από 100 έως 150 εμβόλια την ημέρα, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. Νομίζω πρέπει να έχει αυξηθεί τώρα ο αριθμός. Να έχει πάει γύρω στα 200-250. Είναι το μοναδικό κέντρο που δίνει στην περιοχή μας τα κρούσματα εβδομαδία, δηλαδή και αυτά που ανακοινώνει σήμερα, που τώρα σε 6 ώρα θα ανακοινώσει. Τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε. Το ξέρω γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα. Τουλάχιστον για την Νότια Αττική βγαίνουν από αυτό το κέντρο. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς, σαν Δήμος, βέβαια, σταθήκαμε δίπλα τους όλες τις στιγμές, σε ό,τι και αν ζητήσανε. Ακόμα και σε υλικά που τους γάντια ή τέτοια μπορεί κάποια στιγμή στις υπηρεσίες να ξεμένανε από αυτά, από καθαριότητα. Όπου μπορούσαμε να σταθούμε, υποδομές που χρειάστηκε κάπου να τους βοηθήσουμε, επισκευάσουμε, να κάνουμε, είμαστε δίπλα τους. Είχατε και χαιρόμαστε από την περιφέρεια, είχατε στήριξη. Γιατί ναι, νομίζω ότι και η περιφέρεια είχε δώσει. Η περιφέρεια προσέφερε και κάποιο εξοπλισμό κατά καιρούς, βεβαίως. Εμείς στη διάρκεια της πανδημίας κάναμε 3 rapid test και τουλάχιστον σήμερα με τη σημερινή ήταν ή η 5η ή η 6η αιμοδοσία στη διάρκεια της πανδημίας. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον κόσμο που έρχεται, που δεν φοβήθηκε την πανδημία, γιατί ξέρετε, υπάρχει και ψυχολογικά ένα φόβο. Και σε όλες τις αιμοδοσίες που κάναμε και στα Καλύβια και στην Ανάβησο παντού, ο κόσμος μετήχε διότι έχει αντιληφθεί πόσο υπάρχει ανάγκη από αίμα. Και αυτό είναι μια προσφορά. Σήμερα υπάρχει τεράστια ανάγκη από αίμα. Και ειδικά πρέπει να πούμε ότι την καλοκαιρινή περίοδο, επειδή έχουμε και περισσότερα ατυχήματα, είναι και πέρα πιο... από αυτό και χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Πάντα. Σκεφτείτε ανάγκη. Με την πανδημία πόσο ανάγκη είχε. Ναι, όχι. Αυτό, ας πούμε, ήταν μια προσφορά. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες και ανέργους με το σύνθημα τότε, με όλες τις κοινωνικές δομές μας, που λέγαμε: μένετε σπίτι, ερχόμαστε εμείς. Εμείς κάναμε τις διανομές τροφίμων, ό,τι ήταν δυνατόν. Δεν θέλαμε ο κόσμος να έρθει. Οργανώσαμε συνεργεία και με εθελοντές, τους οποίους ευχαριστώ. Και είναι και αυτό πολύ σπουδαίο. Εν μέσω πανδημίας και παιδιά εθελοντές πέρα από το προσωπικό των κοινωνικών δομών, φορτώναμε τα αυτοκίνητα κτλ. Να πάμε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη να τα προσφέρουμε. Και ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και στήριξη της κοινωνίας. Και ο κόσμος ένιωσε ότι είμαστε κοντά του. Είστε ένας Δήμος που κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην εστίαση. Ή όχι. Ναι. Όχι, άρα, εντάξει, απλά. Αρκετά όμως. Ναι, και στην παραλία υπάρχουν ψαροταβέρνες και το λέμε έτσι: ψαροταβέρνες να έρθει ο κόσμος. Και στα Καλλιού διαφημίζονται για την πλατεία Χολυστερίνης. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Και στον Κουβαρά. Και στον Κουβαρά. Μην ξεχάσουμε κάποιο κοινότητα. Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή έκανα χιούμορ και έλεγα: θα βάλω όλημα του Δήμου μία σκάρα και ένα καμάκι. Έτσι, ή ένα ψάρι με μια μπριζόλα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι οικονομικά
μέσα στην πανδημία ήταν, δέχτηκαν ναι, δεν είναι πίεση. Βέβαια μόνο η εστίαση και όλα τα καταστήματα που υπάρχουν, γιατί η τοπική αγορά έχει να κάνει κατά βάση με το εμπόριο. Πλέον ελάχιστες έχουν μείνει αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τουλάχιστον στο Δήμο μας, ενώ στα υπόλοιπα Μεσόγεια υπάρχουν. Ας πούμε και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κρασί δεν έχει πουλήσει κανείς σήμερα. Δηλαδή όλοι οι έμποροι, όλοι οι νοποιοί, όλη τη Ανατολική Αττική και η δική μας, εφόσον ήταν κλειστά τα εστιατόρια, κλειστές οι ταβέρνες, κλειστά, πώς θα το πουλήσουν. Φυσικά. Δηλαδή, είναι, και φημίζεται είναι ότι η περιοχή, ναι, ειδικά τα Μεσόγεια, είναι για τα κρασιά. Το ίδιο για τα καταστήματα τα μεγάλα, τα εμπορικά, και ειδικά ό,τι είχαν σχέση με είδη που πουλάνε για την οικοδομή, διαλύειας, ρούχα, ρουχισμός, γυμναστήρια που έχουμε αρκετά. Είναι, δεν είναι. Βέβαια, τα γυμναστήρια εξακολουθούν να είναι κλειστά. Μπορεί σε λίγο να ακούσουμε ότι θα ανοίξουν τα γυμναστήρια. Ναι, δεν είναι μόνο η εστίαση. Η εστίαση είναι απλά αυτό που ακούγεται. Mm-hmm. Στην εστίαση θα έλεγα, είμαστε από τις περιοχές που παρόλη την περσινή πανδημία και φέτος που ήταν κλειστά, που προφανώς είχαν οικονομικό πρόβλημα, στηρίζεται το καλοκαίρι, γι' αυτό το λόγο πάμε πιο μπροστά, ότι κατεβαίνει πάρα πολύ κόσμο. Ο υπόλοιπος εμπορικός κόσμος θέλει βεβαίως στήριξη. Θέλει στήριξη. Νομίζω όμως ότι και εσείς πήρατε μέτρα στήριξης. Ναι, όταν δυνατόν να κάνουμε, είτε με τα δημοτικά τέλη, είτε με το νερό, είτε με τις ενοικιάσεις των χώρων, μειώσαμε μέτρα. Πήραμε απόφαση να μειώσουμε γενικώς τα τέλη, να μην πληρώνουν φέτος τουλάχιστον τέλη για καταλήψεις χώρων και όλα αυτά πράγματα. Ναι, όταν δυνατόν να το κάνουμε, να στηρίξουμε στις παραλίες, να είναι πιο απλωτά, εξαπλώστες και ομπρέλες. Όλα αυτά πράγματα τα τηρούμε και δεν γινόταν να γίνει κι αλλιώς. Όχι, δεν γίνεται. Οι άνθρωποι, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να τους, όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, και σιγά σιγά πιστεύω θα γεμίσουν τα μαγαζιά και η πλατεία Χολυστερίνης που νομίζω, λέτε. Και... αυτό είναι το εύκολο και θα γεμίσει, αλλά η οικονομία νομίζω θέλει δραστικά μέτρα πλέον. Σίγουρα. Περάσαμε ως χώρα 10 χρόνια τα μνημόνια με μια τεράστια οικονομική κρίση και ακολούθησε αυτό εδώ, έτσι που τίναξε πραγματικά πάνω που ξεκινούσε η χώρα, έτσι, να ξαναστηθεί, να σταθεί στα πόδια της. Ήταν μεγάλο το οικονομικό χτύπημα, γιατί έκλεισε αγορά σε όλα τα επίπεδα. Δεν το επικεντρώνουμε μόνο σε μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο. Όχι, δεν είναι. Μα γενικά όλη η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Βεβαίως, δεν ξέρω οι μεγάλες εργοστασιακές μονάδες που δεν έκλεισαν στον κλάδο της η κάθε μία την προσέφερε, γιατί εμείς δεν έχουμε και μεγάλες μονάδες. Είναι πολύ ελάχιστες αυτές που στην περιοχή. Είναι στον υπόλοιπο χώρο των Μεσογείων και του Κοροπίου πια είναι οικονομική κρίση. Αλλά γενικά όταν υπάρχει μια κρίση, όταν υπάρχει ένα κλείσιμο της αγοράς στο σύνολο, η πτώση είναι για όλους. Φυσικά. Δεν είναι... Διαβάζουμε, έτσι, διάβαζα λίγο, μπήκα στο site, είδα τα δελτία τύπου που έχετε βγάλει. Αν σας ρωτούσαμε ποιο θα ξεχωρίζατε από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε να δείτε. Εξάλλου να πούμε ότι δήμαρχος ήσταν αρκετά χρόνια. Περάσατε λίγο στην, για λίγο, για μια πενταετία στην περιφέρεια, σαν αντιπεριφερειάρχης, αλλά πάλι στην ίδια περιοχή. Ναι, και επιστρέψατε στο όσα Δήμο. Όσα πράγματα για να κάνει σε μια περιοχή, πάντα υπάρχουν ανάγκες, πάντα ζητάς το καλύτερο και πάντα παρουσιάζονται καινούργια. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε στα έργα, στα οποία ήδη βρίσκονται σε... κάποια έχουν ολοκληρωθεί, κάποια βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα από τα μεγάλα έργα που έχουμε δει είναι το βιοκλιματικό σχολείο. Νομίζω έχουμε και κάποιες φωτογραφίες εδώ με το βιοκλιματικό. Ναι, το πρώτο χρόνο θα έλεγα της καινούργιας θητείας δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος στον προγραμματισμό. Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα εδώ. Θα πω μια κουβέντα. Ναι. Στον προγραμματισμό έργων, διότι ανοίγαν διάφορα προγράμματα, είτε το ΕΣΠΑ, είτε σε συνεργασία με την περιφέρεια, είτε το Αντώνη Τρίτσης που ανοίγει τώρα, είτε το Πράσινο Ταμείο, το ΕΠΕΡΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έπρεπε να στα. Με πολύ σοβαρότητα, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε προγραμματισμό στους ανάλογους τομείς. Μεταξύ των έργων λοιπόν των οποίων έχουμε, έχουμε γκρίνει τώρα τις μελέτες και προχωράμε για χρηματοδότηση, ήθελα να πω δύο τρία άλλα πράγματα, δεν πειράζει, ας πούμε για το σχολείο που βλέπουμε, είναι αυτό το σχολείο που βλέπουμε τώρα στις οθόνες, το βιοκλιματικό σχολείο. Είναι μια πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή ιδέα, όπως βλέπετε. Το στέγαστρο είναι χωριστό από το όλο κτίριο, ακριβώς γιατί και δεν έχει νόημα να τα πω και τεχνικά, γιατί μπορεί να μπερδευτούν. Πάντως, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο, διαφορετικό. Ακριβώς αξιοποιεί ενεργειακά
ενεργειακά και τον αέρα και τις φυσικές συνθήκες. Έχει βέβαια και κάποια κλίστρα κατά κάποιο τρόπο, όπως να το πούμε, για να περιορίζονται αν έχει πολύ αέρα τα ρεύματα, και αξιοποιούνται όλες, εν πάση περιπτώσει, βιοκλιματικά. Μάλλον αξιοποιείται, βρίσκουμε βιοκλιματικά την ενέργεια με πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, εξοικονόμηση. Εδώ είμαστε με τον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα. Όταν πήγαμε και του υποβάλαμε την πρόταση, για την οποία βεβαίως ήταν πάρα πολύ ένθεσμος και ενθουσιάστηκε, γιατί είναι μια πρωτοπορία στο χώρο και μάλιστα από όλα τα σημεία της Ελλάδος πλέον έχει υπάρξει ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσουμε σε νέες τεχνολογίες ακόμα και στο χώρο των σχολείων, και κυρίως σε αυτήν εδώ την αίθουσα που βλέπετε, το ένα. Αυτό είναι ένα πάνελ ηλεκτρονικό, όπου εκεί τα ίδια τα παιδιά μετέχουν και θα βλέπουν πώς γίνεται εξοικονόμηση της ενέργειας. Δηλαδή έχουμε και το μαθητή ενεργό μέσα στην όλη λειτουργία του σχολείου, μέσα σε συνθήκες που, εν πάση περιπτώσει, είναι τελείως καινούργιες και δεν έχει τίποτα να κάνει με τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο είτε ζεσταίνουμε είτε αερίζουμε τα σχολεία. Ειδικά δε αυτό το σχολείο είναι ανοιχτό από όλες τις μεριές, και αυτό είναι το, σε σχέση με την πανδημία που λέμε, τα παράθυρα να είναι ανοιχτά, να αερίζονται οι τάξεις και όλα αυτά τα πράγματα. Το έχει από μόνο του πλέον. Το έχει από μόνο του. Να αερίζεται και να λειτουργεί, ξέρω εγώ, με το φυσικό αέρα και μόνο. Αυτό είναι κάτι. Είναι μια τεράστια, τεράστια ακριβώς, και έχει υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τεχνικές εταιρείες. Αυτό θα ολοκληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, από ό,τι είπαμε τον κύριο Πέτσα, θα το εντάξει τώρα άμεσα. Θα είναι από τις πρώτες εγκρίσεις που θα δώσει, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, γιατί ακριβώς είναι και η πρωτοποριακή σαν ιδέα, στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Και ευελπιστώ ότι αν έχουμε σύντομα έγκριση για αυτό, θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε, να το δημοπρατήσουμε και την επόμενη διετία, έστω τριετία, να έχει ολοκληρωθεί. Ή τουλάχιστον, ξέρω εγώ, μέχρι το χειμώνα να ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Γιατί είναι γνωστό ότι καμιά φορά τα έργα τα ξεκινάμε, αλλά κάπου σταματάμε, όχι, και υπάρχουν έργα που ολοκληρώνονται και μετά από 7 χρόνια. Ότι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης όλοι οι Δήμοι έχουμε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαφόν. Είναι καθορισμένο και ξεκαθαρισμένο ότι κάθε Δήμος, ανάλογα με τον πληθυσμό του, υπάρχουν διαβαθμίσεις, θα πάρει και αυτά τα χρήματα. Εμείς λοιπόν στο κονδύλι αυτό που μας αναλογεί σύμφωνα με την κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε εντάξει αυτό το σχολείο, έχουμε εντάξει δύο πολύ μεγάλες αναπλάσεις που θα αλλάξουν την ταυτότητα κυριολεκτικά των πόλεων μας. Η πρώτη είναι, αν πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, θυμάμαι εδώ πιο μπροστά, έχει να κάνει με το πρόγραμμα, όπως το λέμε, την ενοποίηση της Αναβίσου με την Παλαιά Φώκια. Έχουμε, όλοι νομίζω, γνωρίζετε την περιοχή την ανάπλαση, εκεί. Ναι. Ναι. Τη φωτογραφία με την ανάπλαση, εδώ. Ναι. Αυτή. Βλέπετε. Ναι. Με κυκλικούς κόμβους, με νησίδα, με ποδηλατόδρομους, με πεζοδρόμια. Το μεν κομμάτι της Αναβίσου, για όσους μένουν στην περιοχή, αλλά όσους περνάνε και το ξέρουν, από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων μέχρι την παραλία, εξελίσσεται εμπορικά αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εμπορικές δραστηριότητες πάρα πολλές, και υπάρχει μια πολύ δυναμική ανάπτυξη στην περιοχή. Άρα ο δικός μας ανάπτυξης περιοχής, της ανάπλασης μάλλον που κάνουμε, είναι πώς ακριβώς θα βοηθήσουμε όλη αυτή την εμπορική. Αυτή είναι η ανάπλαση στην περιοχή Αναβίσου-Φώκιας. Αναβίσου στην Ανάβισο, μπράβο. Φτάνοντας στην παραλία ξεκινάμε, και το είναι αυτό, δεύτερη ανάπλαση που έχει να κάνει με την αναψυχή πλέον. Γιατί είναι η θάλασσα, είναι η πλατεία της Φώκιας, η Φώκια έχει μια άλλη ταυτότητα. Αυτό φτάνει μέχρι το Λαγονίσι, δηλαδή. Όχι, καμία σχέση. Είναι Ανάβισος και Φώκια. Κάτι που λέμε στην παραλία της Αναβίσου. Η Μένα Ανάβισος πλέον εξελίσσεται πάρα πολύ εμπορικά. Η Δε Φώκια ήταν και συνεχώς εξέλιξη της. Έχει να κάνει περισσότερο με τον παραθερισμό. Πλέον έχει πολύ λιγότερες επιχειρήσεις και κατά βάση στην εστίαση. Αλλά είναι ένα κέντρο πλέον παραθεριστικό, ένα κέντρο αναψυχής, ένα κέντρο περιπάτου κτλ. Ποιος δεν έχει έρθει να κάνει περίπατο είτε στο λιμανάκι στη Φώκια είτε στην πλατεία κτλ. Άρα αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Η κατεύθυνσή μας είναι από τη μία η εμπορική αναβάθμιση από πλευράς Αναβίσου και η τουριστική ανάδειξη της Παλαιάς Φώκιας σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα. Γι' αυτό το λέμε ενοποίηση. Είναι ένα πραγματικά μεγαλόπνοο πρόγραμμα που θα αλλάξει και την ταυτότητα αλλά και τους ρυθμούς της ζωής και της ανάπτυξης των δύο αυτών περιοχών. Και μία δεύτερη ανάπλαση έχουμε και μέσα για την περιοχή των Καλυβίων, με ποδηλατόδρομους γύρω στο περιφερειακό, ανάπλαση στην κεντρική πλατεία, κάποιες πεζοδρομίες και κάποιες πλακοστρώσεις. Παράλληλα και στο Λαγονίσι, την κεντρικότερη πλατεία στη Λεωφόρο Καλυβίων που λέμε. Δηλαδή
κοντά κάτω στο Λαγονίσι το φανάρι. Την έχουμε εντάξει με 700.000 στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση. Για τον Κουβαρά επίσης, επειδή είναι το χωριό πιο παραδοσιακό, στο κέντρο της πλατείας είμαστε σε εννόηση να απολωτριώσουμε και να αγοράσουμε μια έκθεση για να φτιάξουμε ένα χώρο πλατείας και αναψυχής μέσα στο κέντρο του Κουβαρά. Και είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε, εν πάση περιπτώσει, για την εξαγορά ιδιοκτησιών εκεί πέρα, για την ανάπλαση της πόλης. Για όλα δηλαδή, για όλες τις περιοχές. Α, και για τη Σαρονίδα, μην ακούνε Σαρονιδιώτες και μην τους έχουμε ξεχάσει. Ολοκληρώνουμε ένα αντιπλημμυρικό που είχε δημοπρατηθεί αυτό από την περιφέρεια και την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης. Εννοείται όλο το αποχέτευτικό του παραλιακού μετώπου. Όχι, μετά θα μιλήσω. Είναι αντιπλημμυρικό αυτό που σας λέω. Και την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στη Σαρονίδα. Και κοιτάμε να βρούμε μία άκρη, επειδή έχει ανάγκη αθλητικών υποδομών η Σαρονίδα. Σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα μπορούμε να κάνουμε μία εγκατάσταση για κλειστού γυμναστηρίου, γιατί είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, πιθανότατα να ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όπως και για την εξέβρεση χώρου γυμνασίου. Δεν έχει γυμνάσιο σε ένα νοικιασμένο χώρο. Και κάνουμε κάποιες διαδικασίες με το σχέδιο πόλη στα όρια της Σαρονίδας με την ανάβηση για την δημιουργία γυμνασίου στην περιοχή. Έχετε ένα πλεονέκτημα. Ο Δήμος σας συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα. Ναι. Είναι, θα έλεγα, μια από τις πολύ ωραίες περιοχές. Και νομίζω ότι είναι ένα κάλεσμα. Για να μπούμε στην αποχέτευση. Θα μπούμε στην αποχέτευση. Είναι μια, γιατί είπατε πριν για το Κουβαρά, και πρέπει να πούμε ότι ο Κουβαράς προσφέρει κάτι διαφορετικό. Είναι μια από τις πραγματικά ωραίες και ευνοημένες περιοχές. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Μισή ώρα είναι η Αθήνα από το Δήμο μας. Μένουμε σε συνθήκες πραγματικά χωριού, και όταν λέμε χωριού, δεν είναι τόσο εύκολο. Τις προηγούμενες δεκαετίες, στην περίοδο της μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητας, εμείς κρατήσαμε πολύ χαμηλό συντελεστή δόμησης. Τουλάχιστον στα Καλλιβέ και στο Λαγονίσι που είναι αδήμαρχος, επιτρέψαμε μόνο δύο όροφα να γίνονται, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε ένα όμορφο προάστιο και όχι να γεμίσει όπως πάρα πολλές άλλες περιοχές της Αττικής που γέμισαν πενταόροφα και εξάωροφα. Αυτό έδωσε μια ποιότητα ζωής. Φτιάξαν πάρα πολλά σχολεία. Οπότε ο κόσμος βρίσκει αθλητικές εγκαταστάσεις, να μπορούν τα παιδιά να αθληθούν, και αυτό έκανε την περιοχή μας δελεαστική. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τώρα. Μια από τις μεγαλύτερες βεβαίως ελλείψεις που έχουμε στην περιοχή, αλλά έχουμε δρομολογήσει αυτή τη στιγμή, είναι το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Στα Καλλίβια και στο Κουβαρά, που ήμουν δήμαρχος εγώ και πρόεδρος στην κοινότητα Κουβαρά τότε, ο Γιώργος ο Πρίφτης, μπορεί και να τον ξέρατε, πετύχαμε σε συνεργασία με τον Μαρκόπουλο και φτιάξαμε κοινό δίκτυο, κοινή μονάδα βιολογικού καθαρισμού, και το έχουμε λύσει. Αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση των συνδέσεων των σπιτιών. Έχει γίνει σε ένα σημαντικό βαθμό, έχουν γίνει συνδέσεις και συνεχίζουμε. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το παραλιακό μέτωπο. Εκεί δεν, όταν αναλάβαμε ως Καλλικράτης το 2010, υπήρχε μία πρόταση τότε για να γίνει σε κάποιο σημείο κοντά στη Φώκια Γερακίνα, που γίνεται μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Στη συνέχεια υπήρξε πρόταση για να πάει ο Σαρονικός στην Ψιτάλια. Υπήρξαν επίσης αντιδράσεις. Αυτά ήταν την περίοδο που ήσασταν, νομίζω, δήμαρχος και αντιπεριφερειάρχης. Κάποιες άλλες λύσεις που προτάθηκαν την προηγούμενη διοίκηση, τον κύριο Σουφρόνη, και φέρανε και πολύ πίσω την ιστορία, ήταν 5 χρόνια διοίκηση. Ήταν λύσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου, όχι σε διάφορα σημεία, μέσα στα Καλλίβια δηλαδή. Θέλει να κάνει μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ενώ τα Καλλίβια είχαν βιολογικό, και αυτό δημιούργησε μια τεράστια αντίδραση και νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος επιλογή, και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που του στήριξε και τις εκλογές. Πρέπει να κάνεις προσεκτικές επιλογές για να σε πιστεύεται ο κόσμος. Η λύση λοιπόν που τώρα έγινε αποδεκτή το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και με την περιφέρεια, από εκείνου έχουμε συνεργαστεί τον κύριο Βατούλη, είναι ότι στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού που γίνεται στο αεροδρόμιο για τους Δήμους Κοροπίου και Παιανίας, η οποία είναι μια τεράστια μονάδα, έχει δυνατότητα αποχέτευσης 120.000 κατοίκων, ενώ σήμερα Κοροπή και Παιανία είναι πολύ μικρός ο αριθμός, δηλαδή δεν νομίζω να ξεπερνούν τους 50.000 ο κόσμος που θα αποχετευτεί πλέον. Και προτάθηκε αυτή η λύση. Να πάει και ο δικός σας Δήμος. Ναι, διότι είναι και για λόγους πρακτικούς, είναι νομίζω τόσο πολύ μεγάλη. Είναι καλύτερη λύση. Ναι, όντως. Είναι και τόσο μεγάλη η μονάδα αυτή, που με μόνο τους δύο τους Δήμους δεν θα μπορεί να έχει κάλυψη και πληρότητα πάνω από 30-40%, που σημαίνει και ως λειτουργία θα είναι παθητική. Έτσι και γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται, και είναι και σωστό γιατί είναι μια κεντρική έτσι, τεράστια μονάδα, χρειάζονται και άλλες περιοχές να μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα αυτή. Σε τι φάση.
Και νομίζω ότι θα είναι και η πρώτη, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε άλλα σημεία της χώρας μας, που αυτή τη στιγμή γίνεται μελέτη επαναχρησιμοποίησης του νερού και το νερό να χρησιμοποιηθεί για άρδευση του κάμπου των Μεσογείων, όπως και στο δικό μας δήμο, και ειδικά στην περιοχή των Γαλλιβίων. Έχουμε δει σημεία που θα γίνονται εξαμενές, να έρχεται το νερό το μετά την αποχέτευση για να το χρησιμοποιούμε για άρδευση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ. Εμείς σαν Δήμος έχουμε εκπονήσει τις μελέτες των εσωτερικών δικτύων Παλαιάς Φώκιας, Αναβίσου, Αρονίδας, Λαγωνισίου και από ό,τι ξέρω το Κοροπή έχει κάνει και την περιοχή του την Αγία Μαρίνα και εκπονεί τη μελέτη του κεντρικού αγωγού που θα φύγει από Φώκια, θα περάσει όλο το παραλιακό μέτωπο από Καλύβια για να φτάσει στο κέλ του αεροδρομίου. Αυτή τη μελέτη εκπονεί τώρα η ΕΙΔΑΠ. Εμείς σαν Δήμος, μόλις βγήκαμε από το Πράσινο Ταμείο, μας έδωσαν 2.800.000 ευρώ για να κάνουν τη μελέτη του κεντρικού αυτού αγωγού. Είπε η ΕΙΔΑΠ ότι θα αναλάβει, γιατί έχει την ευθύνη να κάνει και τις μελέτες. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο τριβής με την ΕΙΔΑΠ, ενώ έχουμε μια καλή συνεργασία. Η ρυθμή που κινιέται είναι πάρα πολύ αργή. Και την περασμένη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο για τα τεχνικά στελέχη, και είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί. Ο χρόνος περνάει, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί μελέτες τους, δεν έχουν ανακοινωθεί και είναι πάρα πολύ αργή η ρυθμή. Το λέω δημόσια να το ακούσουν και οι ίδιοι. Δεν είναι κάτι. Όχι, ενώ από πλευράς περιφέρειας υπάρχει χρηματοδότηση. Με τον κύριο Πατούλη που έχουμε συζητήσει, περιμένει πράσινο φως για να χρηματοδοτήσει τις οριστικές μελέτες. Το έχουμε ζητήσει και είναι κάτι που το γνωρίζει. Ό,τι έχει σχέση με αποχέτευση και διαχείριση απορριμμάτων σήμερα στη χώρα, παίρνει προτεραιότητα. Δηλαδή, όποιος και αν είναι περιφερειάρχης, διοικητής, δήμαρχος κτλ., αν έχει 10 ευρώ και έχει αποχέτευση και οτιδήποτε άλλο, προηγείται αποχέτευση. Κοιτάξτε, ο κύριος Πατούλης. Ναι, ναι, όχι, ότι... όχι απλώ το λέω επειδή ο κύριος Πατούλης, ας πούμε, έχει ένα πλεονέκτημα, έχει διατελέσει δήμαρχος. Ναι, και τα ξέρει πάρα και πολύ καλά. Όταν έχει περάσει όχι, από το πρόβλημά μας δεν είναι η περιφέρεια, γιατί έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές και το ΕΣΠΑ που έχει κονδύλια που πρέπει να απορροφηθούν. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η ΕΙΔΑ που είναι με πάρα πολλούς ρυθμούς και αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια πολιτική επαφή σε επίπεδο πλέον υπουργών, να ζητήσουμε να μας δοθούν και εμάς ευθύνες για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή έχει περάσει μία διετία από που έγινε η συμφωνία για να πάμε στο κέλ του αεροδρομίου και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα σε επίπεδο μελέτης, τίποτα σε επίπεδο ενημέρωσης. Βρίσκεται ακόμα στο να συζητάμε. Αυτό έχει και δίκιο πριν. Ο κόσμος. Ότι ο κόσμος πολλές φορές ξεκινάνε τα έργα, αλλά μένουμε στις κουβέντες. Δεν γνωρίζει η ΕΙΔΑΠ, δεν γνωρίζει υπουργούς, δεν γνωρίζει όλους, γνωρίζει μόνο το δήμαρχο, λέει δήμαρχε τι κάνεις. Και μάλιστα λέγοντας αυτά, πολλοί πολίτες πάρα πολλές φορές λένε σε 30 χρόνια δήμαρχος έπρεπε να τα έχεις λύσει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Είναι από τα μεγάλα θέματα που έχει ανοίξει αυτή την περίοδο. Τι γίνεται με τις αρμοδιότητες. Μπλέκονται χίλιοι δυο στις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά ο Δήμος είναι αυτός που πληρώνει τη λέζα. Ναι, ο Δήμαρχος. Αυτό συμφωνώ. Και ο κακός ο Δήμαρχος θα πάει σπίτι του να βγει ο καλός. Όταν όμως σου κόβουν με νόμους τις όποιες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που θέλεις να κάνεις σε ένα τομέα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Κακός ο Δήμαρχος, κρίνεται, θα πάει σπίτι του, δεν είναι και το ζητούμενο. Πάντως, δηλαδή αυτό αυτή που τη βάλατε, στιγμή που η ΕΙΔΑΠ δεν προχωράει την αποχέτηση, είμαι βέβαιος με τα δύο. Είναι ένα πρόβλημα πολλών ετών. Ναι. Το να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες. Κύριε Φιλίππου, θεωρείστε ο Δήμαρχος που εδώ και πολλά χρόνια έχετε δώσει αγώνες για τις ελεύθερες παραλίες. Παραλίες. Αγώνες για τις παραλίες δίνουμε και έχουμε καταντήσει τελικά ως Δήμος να είμαστε επισκέπτες στις παραλίες μας. Γιατί το λέτε? Θα σας το πω. Τι λέγαμε πριν ένα λεπτό πριν γίνει η διακοπή για τα θέματα των αρμοδιοτήτων. Νομίζω ότι στα περισσότερα επίπεδα διοίκησης των Δήμων, ενώ ο κόσμος πιστεύει, και πιθανόν και το σωστό, ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για να διαχειριστεί ένα θέμα, για να επιλύσει ένα θέμα, για να δώσει λύση, δυστυχώς μπλέκονται τόσοι πολλοί που είναι ένα τεράστιο φρένο στον όποιο προγραμματισμό θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε στις παραλίες. Πάμε στις παραλίες. Έχουμε και φωτογραφίες από τις παραλίες, ναι. Εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία περιοχή κοντά στην Ανάβησο, πριν την Ανάβησο, τον Άγιο Νικόλο Αναβήσου, με μία καντίνα που φαίνεται προς τα πίσω, έχει καταπατήσει όλο το χώρο με σύρματα. Και εμείς πήγαμε και τα ξυλώσαμε εκεί πέρα. Και όχι μόνο αυτό, είχε πάρει και την άμμο από μπροστά και την έχει βάλει πίσω για να την έχει να την απλώσει, λες και ήταν δική του. Δηλαδή, ντροπή αυτό το πράγμα. Λες και ήταν δική του να την απλώσει το καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι σαν αυτά που λένε τα βάζουμε το χειμώνα μέσα και τα βγάζουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέχρι και τέτοιες εικόνες έχουμε δει. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί στις παραλίες άλλες έχει ευθύνη η κτηματική υπηρεσία που όταν ζητάμε να κάνουμε μια παρέμβαση δεν μας επιτρέπει. Εδώ, όπως και σε όλη την Ανάβησο, πίσω βλέπετε το παλιό ξενοδοχείο Ήλιος, την παλιά σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, μια πανέμορφη περιοχή, κουμάντο κάνουν τα τουριστικά κίνητα.
Την καντίνα που βλέπετε με τις τεράστιες αυτές παραβάσεις, την έχει νοικιάσει η ΕΤΑΔ. Και εγώ λέω λοιπόν στην ΕΤΑΔ. Και όχι ο Δήμος που θα έπρεπε να έχει και τα έσοδα για να μπορέσει να κρατήσει παραλίες καθαρές, να τις φροντίσει, να τις κάνει. Και πάω λοιπόν και λέω στα ΕΤΑΔ, στην ΕΤΑΔ. Εφόσον κύριοι θέλετε εσείς να κάνετε τις ενοικιάσεις και να κάνετε το Δήμαρχο, να το κάνετε μέχρι το τέλος. Μαζεύετε και τα σκουπίδια. Είναι, γιατί θα πρέπει να μαζεύω εγώ με τα... Δηλαδή, άλλος να έχει τα έσοδα, άλλος να έχει την ευθύνη. Εάν πνιγεί κάποιος, είμαι εγώ υπεύθυνος, διότι δεν έχω βάλει ναυαγοσώστη. Εάν μείνει με σκουπίδια η παραλία, εσείς θα πείτε τι κάνει ο Δήμαρχος εδώ. Τα έσοδα όμως τα παίρνει άλλος και εγώ με τα λεφτά των δημοτών μου. Και εσείς πληρώνετε στο σπίτι σας δημοτικά τέλεια, ανταποδοτικά τέλεια. Φυσικά. Να σας προσφέρει κάτι ο Δήμος. Να πρέπει να πληρώσω ένα τεράστιο κόστος στη διαχείριση των παραλίων και στον καθάρισμα. Σκεφτείτε στην ανάμειξη ότι βγάζουμε το Σαββατοκύριακο 10 πορηματοφόρα με τον κόσμο που έρχεται. Αυτά τα πληρώνουν οι δημότες. Και βεβαίως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την κρατήσουμε, αλλά δεν πρέπει να έχουμε τα εξοξόδα και τη διαχείριση. Το αποτέλεσμα είναι. Και στην προηγούμενη φωτογραφία. Να μην μπορούμε να παρέμβουμε, αν παρέμβουμε ακόμα. Σας τι λέτε. Και σε αυτήν εδώ. Ναι. Είναι μια άλλη παραλία, στο Πεύκο στην Κιτέζα. Εδώ υπάρχει ένας καταπατητής. Έχει καταπατήσει όλη την περιοχή, μα όλη, αλλά επειδή ανήκει στα τουριστικά κίνητα, ο μόνος που μπορεί να του κάνει έξωση ως ιδιοκτήτης. Γιατί είναι εδώ παίρνει στο γράμμα. Κίνητα. Ναι. Εμείς πάμε σαν Δήμο, αλλά δικαστήρια θέση. Δεν είσαι ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά η παραλία είναι εκεί. Ο κόσμος που τη χαίρεται είναι εκεί. Και ο Δήμαρχος που φταίει για αυτά είναι εδώ. Και εκεί. Πάντα τα παράπονα είναι στο Δήμαρχο. Ναι, ναι. Είναι ένα χάος όμως. Δεν νομίζω αυτή, να υπάρχει. Παραλία... Εδώ είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Πριν τις Αγίες και έχουμε μαζευτεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Είδατε με τις μπολτώσεις πιο πριν την καταπάτηση που έχει. Γίνονται τεράστιες καταπατήσεις. Είναι ανεξέλεκτοι. Δεν ξέρω και αν τα μισθώματα ακόμα τα πληρώνουν. Έχουμε διαπιστώσει και νερό να κλέβουν. Προσέξτε τώρα. Στις περισσότερες παραλίες έχουμε μια ντουζιέρα ο κόσμος να πλένεται. Και την είχαμε πιο παλιά. Καταρχάς, όλες τις παραλίες μέχρι τουλάχιστον 14 τη διαχείριση την είχαμε σαν Δήμος. Χάθηκαν πιο πολλές με την προηγούμενη διοίκηση από λάθος χειρισμού. Ας μην ανοίξουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και γι' αυτό μπήκανε μέσα και τα τουριστικά κίνητα, ενώ πριν ήταν ο Δήμος και έκανε τις μισθώσεις. Και εκτιματική υπηρεσία. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια μία-μία οι παραλίες να μας ξαναδοθούν με όρους και συμφωνίες, να δίνουμε το κάποιο ποσοστό αυτό που επιβάλλεται κτλ. Ήδη 6 παραλίες φέτος για πρώτη φορά μετά το 14. Τις πήραμε επίσημα, διότι όταν ανέλαβα σαν δήμαρχος το 2019 το Σεπτέμβριο, βρήκαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο πρόστιμα στο Δήμο και από την κτηματική υπηρεσία και από τα ΕΤΑΔ για κακή διαχείριση. Ενώ όταν έφυγα το 2014, είχε ο Δήμος τουλάχιστον 500.000 έσοδα που μπορούσε να διαχειριστεί όλες αυτές τις παραλίες. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Να δώσουμε λίγο ιστορία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας εκπομπής μας, το 211-1860-001. Όσοι παρακολουθούν, ο Δήμαρχος είναι εδώ για να απαντήσει. Ναι, στο διατάφτα. Εγώ δεν γνωρίζω καμία χώρα του κόσμου που να μην έχει την ευθύνη των παραλίων ο Δήμος. Εδώ, αλλούν το λιμενικό ταμείο, αλλούν κτηματική υπηρεσία. Όπου υπάρχουν λιμάνια, λέει το λιμενικό ταμείο απαγορεύει στο Δήμο να μπει. Αλλούν τα τουριστικά ακίνητα και τρώνε όλοι στο κεφάλι του Κασίδη και εμείς την πληρώνουμε. Γι' αυτό περνάτε όλοι, οι πολίτες περνάτε εκεί. Και βλέπετε κάτι μπάνακες ξύλινες για καντίνες. Και λέτε, τι άσχημο είναι αυτό. Δηλαδή, όλοι εσείς το βλέπετε. Ο Δήμαρχος δεν το βλέπει, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτό το θέμα της αλληλοεπικαλύψης που το είπαμε και νωρίτερα. Το ίδιο γίνεται στην αποχέτευση που μιλήσαμε πιο πριν. Το ίδιο γίνεται σε ένα τεράστιο θέμα που έχουμε για τις ανεμογεννήτρες στην περιοχή μας, που είμαστε ξεσηκωμένοι και μεθαύριο τη Δευτέρα έχουμε και κάποιο δικαστήριο. Το ότι αποφασίζει το κράτος όπου θέλει με τη ΡΑΕ να βάλει ανεμογεννήτρες, ο Δήμος ούτε γνωμοδοτεί, ούτε ρωτιέται, ούτε κάνει. Mm. Σε όλους τους τομείς, όπου υπάρχει δασαρχείο, είμαστε ξένοι, όπου υπάρχουν, αποφασίζουν οι πάντες για μας. Έχω γραμμή μια στιγμή. Ναι. Ο κύριος Νίκος. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο. Φυσικά. Ναι, σας ακούω. Μάλιστα, καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Είμαι κάτοικος Λαγωνιστίου. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα σχετικά με την παραλία στο Πεύκο. Α, που... είναι μία από αυτές που είδαμε πιο μπροστά, ναι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ξέρω με εσάς στον αγώνα που κάνετε, έχω ένα παράπονο. Τι είναι το παράπονο, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί όμως και η αστυνομία. Ερχόμαστε για μπάς εμείς οι κάτοικοι και μας στοχοποιούν οι ιδιοκτήτες της καντίνας με τους εργαζομένους και με όλους. Το ιδιοκτήτες εντός εισαγωγικών είναι καταπατητές, κύριε Νίκο, όχι ιδιοκτήτες. Οι καταπατητές. Ναι, ναι. Ωραία.
Εσείς κάνετε τον αγώνα σας. Μπρος στα μάτια της αστυνομίας που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν, μας στοχοποιούν, μας βρίζουν, μας αναγκάζουν εμάς τους κατοίκους, τα χρόνια που κάναμε κυμπάνιο, να μην μπορούμε να κάνουμε. Και το εξωφρενικό που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες να έχουν μέσα και παρκαδόρο και να έχουν πιάσει το μήκος της παραλίας με ομπρέλε. Ωραία. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε. Η αστυνομία είναι εισαγγελέα. Να πάμε στην κυρία Αναστασία. Ναι. Καλησπέρα, μας ακούτε. Σας ακούμε. Ήθελα να φύγω λίγο από τις παραλίες και να σας μεταφέρω στον πολιτισμό. Παρατηρήσαμε ότι μέχρι τώρα οι εκδηλώσεις για το 1821 δεν έχουν γίνει. Και επειδή είναι η επέτειος φέτος, θα θέλαμε να δούμε γιατί καθυστερούν οι εκδηλώσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα μάζεμα λίγο, φτάνουμε λίγο και προς το... με βάση της... να απαντήσουμε στους... Ναι, ναι. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα της παραλίας που έθεσε ο κύριος Νίκος, είναι ακριβώς έτσι. Είναι ανεξέλεκτος, ένας εκεί καταπατής, μας απειλεί όλους. Νομικά δεν μπορούμε να παρεύουμε, άρα το μόνο που έχει μείνει είναι το δυναμικά, αλλά μέχρι πόσο μπορείς να πηγαίνεις αυτή τη στιγμή και να χτυπιέσαι. Η αστυνομία τώρα τι γίνεται, όπως είπε ο κύριος Νίκος. Τουλάχιστον για πέρσι, ξέρω ότι τουλάχιστον 10-15 φορές πήγε στο αυτόφορο τους υπευθύνους. Αλλά τι γίνεται, αυτό είναι πλημέλημα. Πας στο δικαστήριο, παίρνεις για τακτική δικάσιμη και φεύγεις. Ξανά είσαι έξω. Τέσσερις φορές σφραγίσαμε αυτή την καντίνα εμείς ως Δήμος. Τη σφραγίσαμε, δεν έχει καμία άδεια. Όταν λέμε σφραγίδα, βλοκαίρι κανονικά. Με το που φεύγαμε, στο επόμενο λεπτό ότι είχε σπάσει τη σφραγίδα και ξαναμπεί μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καν κράτος αυτή τη στιγμή που να επιβάλλουμε. Επειδή τους κανόνες πολιτείας, δεν είπαμε εμείς κάτι διαφορετικό. Χωρίς μισθωτήριο, χωρίς άδεια κτλ. Λειτουργεί και απειλεί βεβαίως και τους κατοίκους. Να απαντήσουμε. Τελειώνω με αυτό. Έχουν δεσμευτεί τα τουριστικά κίνητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα του έχουν κάνει αποβολή και θα έχουν κάνει έξωση. Δεν το ξέρω. Κλείνουμε. Αυτή είναι μια εικόνα γιατί είναι πάρα και πολύ. Πρέπει να απαντήσουμε και στην τηλεθεάτρια για το θέμα του πολιτισμού, τη δράση που θα κάνετε. Για το θέμα του πολιτισμού, λόγω πανδημίας δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις. Για το 1821, την 25η Μαρτίου, δύο-τρεις μέρες πριν, αν θυμάμαι, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τέσσερις ομιλητές με θέμα Αττική και 21 και το 1821, αλλά ήταν διαδικτυακή, μόνο όσοι την είδαν. Όσοι μπόρεσαν να τη δουν διαδικτυακά. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα όμως για τους καλοκαιριάτικους μήνες. Ξεκινάμε το τριήμερο της Αγίας Τριάδος με εκδηλώσεις για το 21. 21 από την δεύτερη ημερομηνία, γι' αυτό λέω της Αγίας Τριάδος. Στα Καλύβια, αλλά μετά μια θεατρική παράσταση και μια συναυλία στο Κουβαρά, σε όλες τις τοπικές κοινότητες, με κύριο επίκεντρο το 21. Και ειδικά στο Δήμο μας που έτυχε να έχει βγάλει αυτό το βιβλίο και να ανεβάζει σε τοπικό επίπεδο. Την επανάσταση στην Αττική. Πήραμε πάνω μας μια πολύ μεγάλη ευθύνη και τη χαιρόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε αφήσει πάρα πολλά θέματα. Σε μια επόμενη εκπομπή θα μας κάνετε την τιμή να είστε κοντά μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, που είσαστε σήμερα ναι. εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.